Οι αφήξεις των σειρμών στους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Σουηδίας, όπως αυτό στο Μάλμε, θα γίνονται πλέον με ελέγχους από την πλευρά της αστυνομίας. Πρόκειται για μέτρο που επανέρχεται μετά από 2 δεκαετίες, το οποίο πάντως, όπως διευκρινίζουν οι αρμόδιες αρχές, δεν σηματοδοτεί αλλαγή στάσης στα ζητήματα ασύλου. Μπορούν να υποβάλουν αίτηση άμεσα στα σύνορα. Η επαναφορά των μεθοριακών ελέγχων δεν επηρεάζει το δικαίωμα να ζητήσει κάποιος άσυλο. Απλά σημαίνει ότι το κάνει στα σύνορα και στη συνέχεια θα μεταβεί στην υπηρεσία μετανάστευσης για την αίτηση για την εγγραφή του. Παράλληλα με την τρομακτική προσφυγική ροή μέσω των χωρών του Νότου, παρατηρείται και μια άλλη διαφορετικού τύπου από τα βόρεια. Με μεταφορικό τους μέσο ένα ποδήλατο, μετανάστες που είχαν καταφέρει να βρεθούν στη Ρωσία τώρα πηγαίνουν στην Νορβηγία με το όνειρο μιας καλύτερης ζωής. Είδα στην τηλεόραση ότι στην Νορβηγία έχουν ωραίες πόλεις και πως σε βοηθούν να μορφωθείς. Έτσι ήρθα εδώ. Μόνο την περασμένη εβδομάδα η Νορβηγία υποδέχθηκε περισσότερους από 2.500 μετανάστες, αριθμός ρεκόρ για φέτος, ενώ οι τοπικές αρχές θεωρούν ότι πρόκειται για μια οργανωμένη επιχείρηση από διακινητές.